Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν 6 διαφορετικές παρατάξεις και 2 ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν ο καθένας δικές του διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις για τα θέματα που αφορούν τους συμπολίτες μας. Τα θέματα τα οποία συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό όμως το οποίο είναι κοινή διαπίστωση και κοινό πρόβλημα, αν θέλετε, όχι μόνο των παρατάξεων αλλά των Δημοτών της Χίου, είναι ότι στην πράξη δεν μπορεί να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει απαξιωθεί συνολικά από τη Δημοτική Αρχή. Είναι ενδεικτικό ότι ο κύριος Δήμαρχος, εάν μετρήσετε τις ώρες οποίες είναι παρόν από τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2022 και μετά, είναι περισσότερες οι ώρες που έχει λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς την παρουσία του Δημάρχου από τις ώρες που έχει λειτουργήσει την παρουσία του Δημάρχου. Ρωτήστε δημάρχους όλων των αποχρώσεων και όλων των εποχών, οποτεδήποτε, και δημοτικούς συμβούλων, σας πούνε αν ήταν ποτέ, αν θυμούνται δημοτικά συμβούλια στα οποία δεν ήταν παρόν ο Δήμαρχος. Είναι ανίκουστο. Η απαξίωση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υλοποιείται μόνο από τον Δήμαρχο. Στην πραγματικότητα και ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη στάση του από την αρχή, έχει σταματήσει την δημοκρατική του λειτουργία. Για ποιον λόγο? Έχει αποφασίσει να καταργήσει τους κανόνες με τους οποίους διέπεται. Και όπως ξέρουμε όλοι, όταν δεν υπάρχουν κανόνες, σταματάει να λειτουργεί αυτό το οποίο κανόνιζαν. Φανταστείτε στην κυκλοφορία να σταματήσουμε να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και επειδή ο κύριος πρόεδρος λέει ότι ο κανονισμός είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί οι χρόνοι που προβλέπει και δεν μπορούν να εφαρμοστούν υπό την παρουσία τόσων πολλών παρατάξεων, κάτι στο οποίο έχει δίκιο, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, δεν είναι όμως λύση να καταργήσουμε τους κανόνες επειδή είναι δύσκολο να τους εφαρμόσουμε. Είμαστε εδώ, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, να τροποποιήσουμε τους κανόνες ώστε να μπορεί να λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την σημερινή κατάσταση, την πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Δήμος έχει την εκτελεστική του λειτουργία από τα μονοπρόσωπα όργανα, όπως ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, και από το συλλογικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ανίκουστο στο δυτικό κόσμο να μην λειτουργεί το συλλογικό όργανο και αυτό το καταγγέλουμε. Το καταγγέλουμε διότι γίνεται πλέον ομολογημένα ή θελημένα το να μην λειτουργήσει και αυτό είναι εις βάρος όλης της Χίου, όλων των Χιωτών.